κύριος Κώστας Παπαδάκης, είναι ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ξανά καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Στη συζήτηση αυτή περί ακρίβειας υπάρχει μια προσδοκία να ακούσουμε και κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή κάτι που να μπορεί να είναι άμεσα εφαρμόσιμο, διότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις που μπορεί να γίνουν για την αιτία ή για τις βαθύτερες, τις βαθύτερες ρίζες του φαινομένου, αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε αύριο. Σε αυτό το τι κάνουμε αύριο, εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα έχετε μια απάντηση? Πέστε, το ΚΚΕ έχει απάντηση. Καταρχάς πρέπει να βρούμε και τις αιτίες, γιατί εδώ δεν φύτρωσε η ακρίβεια και επιχειρείται μάλιστα και να ξεπληθεί ο κύριος υπεύθυνος, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαιως και τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίξαν αυτή τη στρατηγική της, γιατί η ακρίβεια ήρθε ακριβώς και με τον πληθωρισμό που έφερε και το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή το φρέσκο χρήμα που έπεσε ακριβώς και διαμόρφωσε για τους ομίλους ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία, ενώ για το λαό ή για τους αυταπασχολούμενους ήρθε και δεν ακούμπησε. Και βεβαίως το γιατί κύριο... Γιατί λέτε ήρθε και δεν ακούμπησε? Πήρανε. Δηλαδή όταν άνοιξε το πουγγί και άρχισε να μοιράζονται επιδοτήσεις, σχεδόν όλοι πήρανε. Απαντάει, όχι με τον ίδιο τρόπο, απαντάει, όχι ίσα, αλλά ότι πήρανε. Το 86%, ότι το 84% είναι από μεγάλες επιχειρήσεις και το 16% mm-hmm. από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στην Ελλάδα ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι δεκάδες εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν και αυτές μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μόνοι που πήραν, οι αυταπασχολούμενοι που πήραν το 0,4%, πρόκειται για τα περίφημα POS που τα διασυνδέονται με την εφορία, δηλαδή για να τους συνεχίζουν να τους φορολεηλατούν, για να τους τελειώσουν με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν αυτό που ο λαός πλήρωσε και πληρώνει και θα πληρώνει και με δάνεια και με όλους αυτούς τους τρόπους θα συνεχιστεί, και μάλιστα εδώ συζητιέται και για υπερμνημόνιο το επόμενο διάστημα με νέες πρόσθετες ρήτρες και προαπαιτούμενα, και μάλιστα θα βγαίνουν λεφτά, για παράδειγμα όπως βγήκαν 300 εκατομμύρια ευρώ από τα αντιπλημμυρικά, έγινε απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, από Κρήτη και Πελοπόννησο, και θα μπαίνουν πρόσθετες δαπάνες νατοϊκές. Και να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε πριν στην εκπομπή σας για το νέο Ευρωβαρόμετρο, το 57% των Ελλήνων είναι ενάντια στην αποστολή στρατευμάτων ή τέλος πάντων βοήθειας πυρομαχικών, κάθε είδους διευκόλυνσης προς το πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, επειδή έχω μπροστά μου τον πίνακα, στο ερώτημα αν νομίζετε ότι έχει ωφεληθεί η χώρα σας από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση, το 73% των Ελλήνων λέει ναι, έχει ωφεληθεί. Ναι, άμα κοιτάξτε να δείτε, τόσα που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φύτρωσε κανένα λεφτόδεντρο στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά που ακούει ο λαός. Υπάρχουν και οι καθαρές εισρωές. Υπάρχουν και χρήματα που μεταφέρονται από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες. Τα χρήματα και όποια μεταφέρονται από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες γίνονται μέσω των ομίλων αυτών των ισχυρότερων χωρών που έρχονται και ακριβώς κάνουν επενδύσεις εδώ και κερδίζουν οι ίδιοι. Και τα χρήματα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήματα από φόρους, από τελωνιακούς δασμούς, είναι όλα χρήματα του ελληνικού λαού. Και τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να συνειδητοποιηθεί επίσης ότι το Ευρωβαρόμετρο λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι η θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα έχει το 38%, η μειοψηφία. Λέει επίσης ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά η πλειοψηφία, το 52%. Τα λέμε αυτά γιατί σήμερα πλέον δεν είναι μόνο το ΚΚΕ που έχει, που εναντιώνεται, που έχει στρατηγική ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τεκμηριωμένο τρόπο έγκαιρα από την πρώτη στιγμή είχε καταδείξει, για παράδειγμα, ότι οι τέσσερις ελευθερίες θα φέρουν τις πολυεθνικές, τους μεγάλους ομίλους να καθορίζουν τα πάντα χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να λύνεται ούτε με μια επιστολή, ούτε με πας, ούτε με πρόστιμα σε αυτές τις πολυεθνικές φλούδια μπροστά στην κερδοφορία τους στην τεράστια. Αλλά είχε το ΚΚΕ έγκαιρα πει ότι αυτός ο δρόμος θα φέρει δεινά για το λαό μας, και αυτός ο κόσμος σήμερα βγάζει συμπεράσματα, εκτιμάμε, γιατί ακριβώς η πλειοψηφία του κόσμου δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από δεν συμφωνώ,
προβληματίζομαι, δεν έχω εμπιστοσύνη, ανησυχώ. Και ακριβώς αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης πιστεύουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο τα άλλα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα ψηφίζουν όλα, που έχουν μεγάλες συμφωνίες και συγκλήσεις και μαζί με τα λόμπι αποφασίζουν αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις, αυτοί λοιπόν έχουν κάθε συμφέρον και να ωρεοποιήσουν και να κρύψουν τι αποφασίζεται εκεί. Και μόνο το ΚΚΕ, που ακριβώς δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παλεύει για πραγματικές αυξήσεις μισθών, που παλεύει για κατάργηση όλων των φόρων, των ειδικών φορών κατανάλωσης που έχουν αποφασιστεί στις Βρυξέλλες με τις πράσινες στρατηγικές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ένα ακόμα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ θα είναι το αποκούμπι του για να μαθαίνει την αλήθεια έγκαιρα, για να ξεσκεπάζονται οι οδηγίες και οι κανονισμοί που μαυρίζουν τη ζωή των εργαζομένων, και από αυτή τη σκοπιά θα είναι ακόμα πιο ισχυρός και ο λαός και στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και στον δρόμο του αγώνα εκεί που αλλάζουν και ανατρέπονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά, Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα.